Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης από το τμήμα των λειτουργικών συστημάτων, το Windows, και σήμερα θα σας δείξω πώς να δημιουργείτε ένα δεύτερο partition στο σκληρό σας δίσκο. Με αυτό εννοώ ότι, ας πούμε, να χωρίσετε το σκληρό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας ή να αποθηκεύετε κάτι άλλο όπως ταινίες και τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Θα πάμε έναρξη, υπολογιστής, δεξί κλικ, manage ή διαχείριση, στα ελληνικά. Μετά θα πάμε εδώ πέρα που λέει disk management ή διαχείριση δίσκου, αν θυμάμαι καλά. Ωραία. Τώρα, εδώ πέρα που λέει C, θα επιλέξουμε ποιο είναι το δικό μας. Εγώ επιλέγω το C και βλέπετε ότι είναι με γκρι εδώ πέρα. Ή αλλιώς το επιλέξετε εσείς από μόνοι σας. Αφού το επιλέξετε, θα πατήσετε δεξί κλικ, shrink volume. Περιμένετε λιγάκι. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετή ώρα, ανάλογα και με τον επεξεργαστή σας, γενικά πόσο γρήγορα είναι ο υπολογιστή σας. Ωραία παιδιά, τέλειωσε σε μένα. Και τώρα μας βγάζει αυτό εδώ πέρα, λέει shrink C ή το γράμμα που θα έχετε επιλέξει. Εδώ πέρα λέει το μέγεθος του δίσκου πριν το συνολικό, πριν το χωρίσουμε. Εδώ είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να βάλουμε να χωρίσει. Εδώ πέρα διαλέγουμε το πόσο θέλουμε. Εγώ προτείνω, άμα θέλετε να βάλετε ένα λειτουργικό και δεν θέλετε να είναι το κύριο, ας πούμε, να βάλετε 50 GB. Τώρα, άμα βάλετε 50.000, δεν θα σας είναι 50 GB, θα σας είναι 48, κάτι νομίζω. Οπότε, για να βρείτε πόσο ακριβώς είναι, θα πάτε στο ίντερνετ και θα γράψετε megabyte to gigabyte. Τώρα, θα γράψετε gigabyte, το megabyte ή όποιο από τα δύο να είναι, αρκεί να το βρείτε. Αυτό εδώ θα πατήσω. Τώρα λέει gigabyte, πατάω 50 και μας βγάζει ότι είναι 51.200 megabyte. Αυτό γίνεται γιατί το 1 gigabyte είναι 1024 megabyte, οπότε τα 50 είναι 51.200. Οπότε εδώ πέρα θα γράψω 51.200. Ωραία. Και εδώ πέρα λέει πόσα megabyte βασικά θα μείνουν μετά, αφού το χωρίσουμε, πόσα θα μείνουν στο δίσκο το κεντρικό μας. Το C. Θα πατήσουμε shrink. Και εδώ πέρα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ωραία, το έκανε και αυτό. Και τώρα μας έχει βγάλει ένα καινούργιο εδώ πέρα που λέει 50 GB ή όσο έχετε βάλει θα σας λέει και unallocated και θα είναι με χρώμα μαύρο. Που σημαίνει ότι αυτό ουσιαστικά τώρα δεν είναι άχρηστο γιατί πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα για να το βάλουμε σε χρήση. Εδώ πέρα μας λέει ότι σε έχουν μείνει 881 GB, ας πούμε. Ωραία, τώρα θα πατήσουμε αυτό που λέει unallocated, το καινούργιο, και για να το ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά θα πατήσουμε δεξί κλικ, New Simple Volume. Μετά θα μας ανοίξει το παράθυρο, θα πατήσουμε Next. Εδώ πέρα θα μας βγάλει πόσα είχαμε βάλει. Next. Εδώ βάζουμε ένα γράμμα που θέλουμε να το λέει, να μας λέει το δίσκο, πώς να το ονομάζει. Το αφήνω F, Next. Το αφήνουμε εδώ πέρα έτσι όπως είναι. Εδώ βάζουμε ένα όνομα. Εδώ θα βάλω Windows 8 γιατί θέλω να δοκιμάσω κάτι και θα βάλω το 8. Πατάμε next, finish. Περιμένουμε πάλι λίγο τώρα. Λέει formatting. Και όπως βλέπουμε τώρα έγινε, το σβήνουμε αυτό και εδώ πέρα μας έχει βγάλει καινούριο. Να σας το δείξω, το πάγο υπολογιστής και ένα το Windows 8.
Αυτός εδώ είναι ο δικός μου C και εδώ δημιουργήθηκε καινούριος. Λέγεται F. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.